Pool Sports Center, μια κολυμβητική όαση για μικρούς και μεγάλους. Μαγιό, σκουφάκι, γυαλιά και βουτιά από το βατήρα στην πισίνα. Πόσο καιρό ασχολείσαι με το κολύμπι? Το κολύμπι το έχω ξεκινήσει να κολυμπάω από 3 χρονών. Τι σ' αρέσει στο κολύμπι? Μ' αρέσει το άθλημα γιατί είναι πολύ φιλικό και δεν χτυπάς και γυμνάζεσαι όλο το σώμα σου, Όταν μεγαλώσεις θα το συνεχίσεις? Πιστεύω ότι θα μπορέσω να συνεχίσω, ναι. Ποια είναι η καλύτερη ηλικία για να αρχίσει ένα παιδί το κολύμπι? Η απάντηση σε αυτό είναι όσο δυνατόν πιο νωρίς. Έχουμε παιδάκια εδώ που έρχονται από 6 μηνών. Που έρχονται και κάνουν με τη μαμά τους, με τον μπαμπά τους, μπαίνουν μέσα στην πισίνα, δεν κάνουν προπόνηση, κάνουν εξοικείωση, δηλαδή μαθαίνουν μέσα στο νερό να αισθάνονται άνετα, να μην φοβούνται, να μην πίνουν νερό. Και καθώς περνάνε τα στάδια, επίπλευση, τεχνικές αργότερα. Και αργότερα περνάμε στο πιο καθαρά προπονητικό κομμάτι μετά τα 11-12 στην ουσία. Εδώ πέρα έχετε φέρει το παιδάκι σας. Πόσο χρονών είναι? Είναι 6 ετών και έχουμε 2 χρόνια που έχουμε ξεκινήσει. Και ευελπιστούμε ότι θα συνεχίσουμε για αρκετά χρόνια. Τι λάβατε υπόψη σας όταν φέρατε το παιδί σας εδώ στο κολυμβητήριο? Γιατί δεν πήγατε το παιδί σας να κάνει κάποιο άλλο άθλημα? Πιστεύω ότι η κολύμβηση γυμνάζει όλο το σώμα. Το παιδάκι είναι ευχαριστημένο από εδώ που έρχεται και κάνει κολύμπι? Ναι, γιατί το συνδυάζουμε και με παιχνίδι, οπότε και μαθαίνουμε και παίζουμε, μας βοηθάει αυτό. Έχω φέρει 3 παιδάκια, ηλικίας 6, 4 και 2 ετών. Η μεγάλη μου κόρη κάνει από 8 μηνών κολύμπι εδώ σε αυτό το κολυμβητήριο. Το ίδιο και η γη μου, οι δύο, έχουν ξεκινήσει από πολύ νωρίς. Τι λάβατε υπόψη σας όταν φέρατε τα παιδιά σας για κολύμπι? Γιατί δεν τα πήγατε να κάνουν κάποιο άλλο άθλημα? Λοιπόν, καταρχάς είμαι και εγώ παλιά κολυμβήτρια και ξέρω πόσα πλεονεκτήματα έχει αυτό το άθλημα. Αρχικά ενισχύει το νοσοποιητικό, μαθαίνουν τα παιδιά να κολυμπάνε. Μπαίνουν σε μια διαδικασία εκμάθησης κανόνων κτλ. Τα οποία τα βοηθάνε να πορευτούν αργότερα και να μάθουν σε κανόνες να υπακούν και αυτά. Αυτοί είναι οι βασικοί λόγοι. Τα παιδάκια δεν το ευχαριστούν, δεν θέλουν να συνεχίσουν ή θέλουν να κάνουν και κάτι άλλο πέρα από το κολυμπή? Τα παιδάκια τους αρέσει πάρα πολύ που έρχονται εδώ, τα δικά μου τουλάχιστον, και βλέπω και τα υπόλοιπα. Είναι πάρα πολύ ωραίο το περιβάλλον, πέρα από τα πλεονεκτήματα που έχει αυτό το άθλημα. Είναι πάρα πολύ ωραίο το περιβάλλον, οικογενειακό έτσι, κάνουν παρέες, φίλους, είναι πολύ καλά. Είναι γνωστό πως η κολύμβηση γυμνάζει όλο το σώμα. Γι' αυτό αρκετοί, ήδη από μικρή ηλικία, επιλέγουν να ασχοληθούν με αυτό το άθλημα. Μερικοί από αυτούς μάλιστα φτάνουν μέχρι και το επίπεδο του πρωταθλητισμού. Είμαι 17 χρονών. Είμαι κολυμβητής εδώ και 9 χρόνια ενεργά. Έχω κατέβει 4 φορές σε πανελλήνιο πρωτάθλημα. Τις 3 εξ αυτών το έχω κερδίσει. Ασχολούμαι με την κολύμβηση πλέον ως πρωταθλητισμό και όχι ως, δεν το κάνω ως χόμπι. Το βλέπω σοβαρά. Πιστεύω ότι η κολύμβηση με βελτιώνει σαν άνθρωπο. Γενικά, τη βδομάδα πόσες ώρες αφιερώνεις στην προπόνησή σου? Γενικά σε περίοδους προετοιμασίας, ας πούμε, είμαι στο κολυμβητήριο από τις 4 μέχρι τις 7 κάθε μέρα. Και μερικές φορές και πρωινά πριν το σχολείο και αυτά. Θέλει πολλές θυσίες και πολλή αντοχή για να μπορέσεις να κάνεις πρωταθλητισμό, αλλά είναι κάτι που πλέον έχει γίνει συνήθεια, οπότε δεν με ενοχλεί. Για να ανέβει κάποιος σε επίπεδο και να το δει πιο επαγγελματικά, να ασχοληθεί δηλαδή με τον πρωταθλητισμό, τι χρειάζεται? Κοιτάξτε, ο πρωταθλητισμός είναι μια δύσκολη λέξη. Εγώ γενικά τον πρωταθλητισμό. Είναι αγωνιστικό, άλλο αγωνιστικός αθλητισμός, άλλο πρωταθλητισμός. Ο αγωνιστικός αθλητισμός είναι καλός, βοηθάει πάρα πολύ στα παιδιά. Ο πρωταθλητισμός είναι μια δύσκολη λέξη και είναι ουσιαστικά αφορά λίγους ανθρώπους. Ο αγωνιστικός αθλητισμός αφορά πολλούς ανθρώπους. Είναι καλό να ασχοληθούν αρκετά παιδιά με τον αγωνιστικό αθλητισμό. Βοηθάει πάρα πολύ στην ψυχολογία, στην αυτοεκτίμηση, βοηθάει γενικότερα πάρα πολύ.
Οι οικονομικές δυσκολίες έχουν επηρεάσει και αυτό το σπορ, με αποτέλεσμα πολλά κολυμβητικά κέντρα να κλείνουν. Γενικότερα η κολύμβηση σαν εγκαταστάσεις είναι ένα πολύ δύσκολο σπορ, πολύ ιδιαίτερο. Δεν υπάρχουν πολλές πισίνες στη Θεσσαλονίκη. Γι' αυτό το λόγο έχουμε κόσμο από Ωραιόκαστρο, από Δυτική Θεσσαλονίκη, πάρα πολύ κόσμο. Θα έλεγα ότι μέχρι από Χαλάστρα. Δηλαδή κάνουν οι άνθρωποι πάρα πολλά χιλιόμετρα για να βρούνε ένα χώρο κολυμβητικό, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες στη συντήρηση και γι' αυτό τα κολυμβητήρια γενικότερα στην Ελλάδα το ένα κλείνουν το ένα μισό το άλλο. Παρ' όλα αυτά όμως, το ενδιαφέρον των νέων παιδιών παραμένει αμείωτο. Στην περίπτωση αυτή, σημαντικό ρόλο παίζει η ιδιωτική πρωτοβουλία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Pool Sports Center στην Περαιά. Είμαστε στο Pool Sports Center, είναι ένα ιδιωτικό κολυμβητήριο, το οποίο αυτή τη στιγμή φιλοξενεί περίπου στα 500 με 600 μέλη. Είναι από παιδάκια 6 μηνών μέχρι μεγάλους αθλητές 18-19 χρονών, οι οποίοι κατεβαίνουν σε διοργανώσεις αθλητικές, αγωνιστικές. Το κέντρο αυτή τη στιγμή έχει τη δυνατότητα με μια αίθουσα γυμναστικής να καλύψει και θέματα εκτός νερού γυμναστικής. Υπάρχει φυσιοθεραπευτήριο στο κέντρο. Παρέχεται δηλαδή γενικότερα σε έναν αθλητή ο οποίος θέλει να ασχοληθεί με το άθλημα της κολύμβησης η δυνατότητα να κάνει τα πάντα. Είτε σε αθλητικό κομμάτι, με την έννοια δηλαδή απλά για μαζικό αθλητισμό, είτε σε αγωνιστικό αθλητισμό, να συμμετέχει σε αγώνες κτλ. Η κολύμβηση λοιπόν πρόκειται για ένα σπορ απαιτητικό αλλά και διασκεδαστικό. Και μιας και μπήκε Ιούνιος, η εκπομπή City Sports σας εύχεται καλό καλοκαίρι. Pool Sports Center, μια κολυμβητική όαση για μικρούς και μεγάλους.